Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι τα χαράματα. Έχουμε ξυπνήσει τόσο νωρίς. Έχουμε ταξίδι. Πάμε Θεσσαλονίκη Μόναχο με το αυτοκίνητο. Πάμε στα μάξι να ετοιμαστούμε. Βάλουμε πράγματα. Καιρός χάλια. Σήμερα είναι 18 Ιουνίου και ψυχαλίζει, φίλε. Με αυτό εδώ το εργαλείο θα πάμε. BMW 520. Πάμε την τζατούλα μέσα. Θα σταματήσουμε να πάρουμε καφέ. Ο οδηγός ξέχασε το κινητό του. Καφέ τα έχει. Φαντάζεσαι να φόρτιζε και όλο το κινητό σου, αφού ήταν κλειστό το πολύπλευρο. 1692 χιλιόμετρα μέχρι σπίτι. Πολλά ή λίγα. Λοιπόν, πήραμε καφεδάκι. Να είμαστε εδώ, έτοιμοι για το ταξίδι. Φορτώνουμε μπαταρίες. Μια ακόμη στάση θα κάνουμε. Είπαμε θα φύγουμε 5, θα φύγουμε 7 τελικά. Δεν πειράζει. Βρέχει σαν τρελός. Τι λέγαμε πριν, ότι νιώθουμε ότι είμαστε στη Γερμανία και ότι πάμε στην Ελλάδα. Όχι το ανάποδο. Εδώ και το αεροδρόμιο θα μπορούσαμε σε 2 ώρες να είχαμε φτάσει αν πηγαίναμε το αεροπλάνο. Αλλά εμείς είμαστε των επικίνδυνων αποστολών. Έχουμε εδώ το super driver, ο Statham. Εν τω μεταξύ, μόλις μπήκαμε Σκόπια. Βασικά περάσαμε τα ελληνικά τα σύνορα. Απαράδεκτοι Έλληνες, ήταν η μπάρα κατεβασμένη και έλεγε please wait. Και λείπαν όλοι οι μ***ες από εκεί και περιμέναμε σαν τους χαζούς να μας πει κάποιος φύγετε. Ο δρόμος είναι άδειος και εμείς περιμέναμε τους τελωνιακούς να μας πούνε φύγετε, φύγετε, γιατί δεν δούλευε η πινακίδα. Άντε, πάμε να φύγουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πάμε να περάσουμε εδώ τα Σκοπιανά, τα σύνορα, Βόρεια Μακεδονία, πώς το την έβγαλα και τα λέμε σε λίγο. Μόλις μας πήρανε 5 ευρώ οι Σκοπιανοί για καφέ, μαλάκα. Τι σε είπε, 5 ευρώ καφεδάκι, να βάλει καφεδάκι. Μιλάμε η γευτιά στο αποκορύφωμά της. Σε ποιο βάζεις να βγάζετε εδώ πέρα τα 5? Σε όποιον άντρο. Πριν σε καζίνο εδώ. Μόνο αυτό. Βάλε καφεδάκι, βάλε καφεδάκι. Λοιπόν, ήρθαμε να βάλουμε πετρέλαιο. Τιμή πετρελαίου 7 δουνάρια. 1 ευρώ είναι 60 δουνάρια. Ναι, 1,60 ευρώ δινάρια. Ας βάλουμε το πετρελάκι μας εδώ, με τον κύριο. Γεμίζει ο φίλος μας εδώ. 38 λίτρα. Λοιπόν, γεμίσαμε, βάλαμε 53 λίτρα. 375 δουνάρια. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, ο καιρός ανοίγει. Πάμε, διασχίζουμε αυτή τα Σκόπια εδώ. Για βγελί, φεύγουμε. Πάμε για Σκόπια. Εδώ δείτε ένα ποτάμι, ωραίο. Έβρεξε χτες, γέμισε. Αυτά. Επόμενη στάση πού τώρα, επόμενη χώρα είναι η Σερβία. Ωραία, κλείνω και τα λέμε Σερβία. Μόλις μπήκαμε Σερβία, εδώ η σημαία, έχει απίστευτη κίνηση στα σύνορα για να μπεις στα Σκόπια. Εμείς περάσαμε Κύρι. Σερβία greets you, we greet you too, Σερβία. Τσακ, την πήρε την καρτούλα ο μάστρας. Παίρνει την κάρτα και πάνω η κάρτα γράφει και τον αριθμό της πινακίδας. Ξεκινούμε αυτή την κάρτα τώρα, τη βάζουμε εδώ πέρα και όταν πρέπει να έρθουμε στο Βελιγράδι, πριν να βγούμε από την Εγνατία, την ξαναδίνεις μέσα και σου λέει να ποσό. Και σου λέει να πληρώσει τόσο. Λοιπόν, μια μικρή στάση εδώ, Σερβία. Σέρβικο λουκανοπιτάκι. Το μαύρο καύσιμο. Εδώ για Μπέογκραντ είναι το λεγόμενο 500. Το οποίο είναι 500 χιλιόμετρα μόνο ευθεία, να περάσει όλη τη Σερβία. Μπαγιάτικο, φουλ και καμένο. Καλή διάθεση να υπάρχει όλα τα τρόπο. Συνεχίζουμε, πάμε. Μόνο ευθείες. Μιλάμε, πάμε. Έχουμε αλλάξει 10 εποχές. Βγήκε ο ήλιος, επιτέλους. Τα 590 χιλιόμετρα εδώ στη Σερβία δεν λένε να τελειώσουνε. Μπέογκραντ ευθεία. Αυτό το Μπέογκραντ που το χτίσανε ρε παιδί μου. Πάμε και δεν φτάνουμε. Ξανά εδώ Μπέογκραντ. Δεσπότοβατς, ο δεσπότης. Ποντεύουμε στο Βελιγράδι. Είμαστε πολύ κοντά. Τώρα φτάνουμε να πληρώσουμε την καρτούλα που πήραμε πιο πριν. Για να δούμε και αυτή τη διαδικασία πώς γίνεται. Μεγάλα διαδελές και είμαι στα Μάλγαρα. Πολύ πράγμα ρε. Διόδιο και κακό. Για δες τι ώρα λέει πάνω, τι ώρα ήμασταν στο 9. 9? 4 ώρες, έκαναμε 300 χιλιόμετρα. Καλά είμαστε. Καλά, μια χαρά, με μια στάση. 9 ήμασταν με το που βγήκαμε στη Σερβία. Σκόπια, ναι, στα σύνορα, ναι. Άρα... Είναι 12, δεν είναι...
Δεν το κάναμε καλά. Τρέχαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ τρέχαμε. Με 150 πήγαινε ο οδηγός. Σε 3 ώρες δηλαδή κάναμε 400 χιλιόμετρα. Ο Χριστός και Παναγία. Έχει λίγο κόσμο, λίγη κινησούλα. Αλλά ωραία είναι. 14,5 σε ευρώ. Έχει και υπάλληλο, δεν εξυπηρετούμαστε. Τέλεια. Αλλά... Να είχαμε δυο ζωές να κάναμε ταξίδια. Βέογκρατ, Βέογκρατ. Πάρτο. Πάρτο. Α, το Βελιγράδι. Ωπα ρε, πώς πάει αυτός. Γιατί? Α, ο μπάτσος απέναντι, στημένος. Γράφει. Α, ναι. Α, φίλε, έλα στην άκρη. Ναι, είναι μέρα, δεν μοιάζει, φώτα έχει. BG Cars εδώ, παιδιά, τα καλύτερα αυτοκίνητα, όποιος θέλει, auto service, τα πάντα όλα. Εδώ όχι ουρανοξύστες, τι είναι αυτά. Ο... Τι κάνουν εδώ ρε, τι έργα είναι αυτά. Ωραίο. Σαν τη Γαλλία λες. Πολύ περίεργο κτίριο αυτό, σαν... Πήγε τα πάρκα ωραία, με πρασινάδα. Μαλάκα, φαίνεται πολύ ωραία, ναι. Σε 6 ώρες έρχεσαι από τη Θεσσαλονίκη στο Βελιγράδι και κάθεσε ένα τρίμηνο. Εκεί έχει και κεντρικά η Huawei. Δεν την κάνανε μπάνα από τη Σερβία τη Huawei. Επιβλητικά κτίρια. Μπορεί να μην φαίνονται στην κάμερα, αλλά φαίνονται πολύ έτσι. Αλόκοτα, weird. Μεγάλη. Το Stark Arena είναι αυτό. Ο πύργος του ΟΤΕ. Έχουν και εδώ, νάτος. Α, πολύ πράγμα ρε. Στη μέση έχει καμάρα. Συνεχίζω. Ωραίο το Βελιγραδάκι. Μ' άρεσε, πολύ ωραίο. Πρώτη φορά περνάμε από μέσα. Και γήπεδα εδώ πέρα. Περάσαμε πολύ καλά γιατί δεν είχε κίνηση. Α, το βγάλαμε γρήγορα. Θα πάμε Ουγγαρία, αλλά πού. Ουγγαρία πάνω σε Βουδαπέστη, ξέρω εγώ. Αυτά τα σύνορα που θα πάμε, για να πάμε Ουγγαρία, από εκεί μπαίνουν οι Ρουμάνοι. Α, ναι, για την Τιμισοάρα. Ναι. Μετά το Βελιγράδι προς Βουδαπέστη και παίρνουμε τη δεύτερη κάρτα των δύο δίων. Να τη ορίστε. Για να τη δούμε. Have a nice trip. 12:52. Τέλεια. Άλλα 150 χιλιόμετρα για τα σύνορα με Βουδαπέστη, με Ουγγαρία. Και συνεχίζει. Είμαστε εκτός Ευρώπης και δεν μπορούμε να σου δώσουμε τα τέτοια μας. Βασικό. Έπεσε μυγάκι εδώ. Τρίβε φαντάρε γιατί. Πολύ μυγάκι ρε. Είμαστε έξω από την Ουγγαρία. 30 χιλιόμετρα. Ο ήλιος και δέρνει. Πολύ ζέστη. Τώρα θα περάσουμε λίγο. Τι θα περάσουμε, έλεγχο. Έλεγχο. Τσιγάρα και μαλακίες από τους Ούγγρους. Τα λέμε σε λίγο μέσα από τα αμάξι. 30 χιλιομετράκια έξω από την Ουγγαρία. Τέλειωσε το μεγάλο 600 χιλιόμετρα ευθεία μέσα στη Σερβία. Με δύο στάσεις κάναμε. Πόσες κάναμε, τόσο περίπου. Το προηγούμενο ήταν 14,5, έτσι. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα πόσο θα μας πούμε. Γύρω. 6,5, καλά σε είπα. Κατευθυνόμαστε τέρμα μέσα εδώ. Μπούντα. Πεστ. Μπούντα. Πεστ. 6,5 ευρουλάκια και 14,5. Άρα 21 ευρώ. 21 ευρώ. Αύξηση από 5,5 που τα είχαν πέρυσι. Άντε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα σερβο-ουγγρικά σύνορα. Εδώ συνήθως γίνεται αυστηρός έλεγχος γιατί είναι είσοδος στην Ευρώπη. Nothing to declare. Εδώ είμαστε εμείς. Πάμε να μπούμε να δούμε τώρα τι σχέδιο έχουν για μας. Αν θα μας καθυστερήσουν ή όχι. Εδώ γίνονται κάποια έργα. Α, έχει λιγιουρίτσα. Καμιά 20 αυτοκίνητα. Όλα καλά μέχρι στιγμής. Περάσαμε τον σέρβικο έλεγχο. Όλα καλά, τίποτα, ένα λεπτό. Αναμονή, πάμε να μας ελέγξουν οι Ούγγροι. Ρε φίλε, γιατί τόση ώρα. Γιατί μπαίνεις Ευρώπη τώρα. Να πούμε στην Ουγγαρία μπας και έχουμε και ίντερνετ. Γιατί δεν έχουμε και ίντερνετ. Σερβία και Σκόπια είναι εκτός Ευρώπης. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίντερνετ. Έχουμε φάει τέτοια ταλέπα. Περιμένουμε, τι ώρα είναι. Περιμένουμε 45 λεπτά. Τώρα είναι απαράδεκτη. Έχουμε σκάσει, έχει 33 βαθμούς. Εδώ στην Ουγγαρία δεν έχει διόδια. Τι κάνω. Περνάς στα σύνορα. Στο πρώτο βιζινάδικο σταματάς με την άδεια κυκλοφορίας. Λες, θέλω για 10 μέρες, θέλω για ένα μήνα. Αυτό βινιέτες. Τι είναι. Α, βινιέτα. Άρα λες, ας πούμε, βινιέτε, 10 days. Περνάς όλη την Ουγγαρία και το ίδιο κάνεις. Πριν να μπει στην Αυστρία. Σταματάμε στο Βενζινάδικο και στην Ουγγαρία και στην Αυστρία και παίρνουμε τις βινιέτες μας. Ανάλογα πόσες μέρες θέλουμε. Και η Γερμανία, το καλό ποιο είναι. Η Γερμανία δεν πληρώνει τίποτα. Ωραία, Τζέρμαν είναι. Όλα free, όλα fry. Ναι.
βινιέτα έχει εδώ, παιδιά, ποιος θέλει να έρθει να κόψει. Από παρά 25 είναι παρατέταρτο, 1 ώρα και 5 λεπτά. Τώρα είμαστε Ουγγαρία, έτσι. Πάμε καρφί Μπούνταπεστ, πάμε λίγο. Thumbnail, thumbnail, έλα εδώ. Πολύ πράσινο, καθαρή χώρα όντως, αλλά εντάξει. Πολύ ταλαιπωρία, 1 ώρα ρε. Τώρα θα οδηγήσω εγώ, θα πηγαίνω σιγά. Τώρα δεν έχει άλλα σταμάτα ξεκίνα, είναι μόνο ο δρόμος. Θα σταματήσουμε στη Βιέννη τώρα. Πάμε. Πού είσαι, ο Πεβδάκιας. Με δανεικό μπέμπε. Χωρίς δίπλωμα, στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη γυρνάει. Πού είμαστε εδώ πέρα, Γιάννη. Μαλάκα, πόσο κουμπομέρος φαίνομαι. Έχει αρχωθεί, τα έχει κάνει πάνω του. Ακόμα λίγο θα μας πηγαίνει στην Ουκρανία στον πόλεμο. Αντί να στρίψει η Αυστρία αριστερά, ήθελα να στρίψει δεξιά Ουκρανία. Το οδήγησα εδώ, πολύ δύσκολη εμπειρία γενικότερα, που ήμουν πολύ σφιγμένος. Τον έβλεπα τόση ώρα να οδηγάει τόσο χαλαρό όπως είναι τώρα και λέω εύκολο θα είναι, δεν είναι καθόλου. Θέλει προσοχή πολύ, γιατί τρέχουν εδώ αρκετά. Μπορούν και τρέχουν, γιατί έχουν τους δρόμους. Κοιτάξτε εδώ πόσο κοντά μας είναι οι ανεμογεννήτριες. Και έχει πάρα πολλές. Μέσα στη μέση του δρόμου τις έχει. Καμιά 100 χιλιόμετρα από τη Βιέννη. Ξεκινήσαμε με βροχή καλοκαιρινή και καταλήγουμε με ήλιο. Πού? Στη Γερμανία κοντεύω. Ανάποδος ο καιρός. Τώρα μπήκαμε Αυστρία. Εδώ μας κάνουν ένα κοντρόλ για βινιέτα. Πάμε σιγά σιγά. Μας χτυπάνε με τις κάμερες λογικά. Και εδώ έχει τα όρια ταχύτητας. Λέει στην πόλη 50. Στον κάτω που είναι? Στο υπόλοιπο δρόμο. 2 ευρώ και 2 λεπτά. Το πετρέλαιο, έτσι. Και όλα πάνω από 2 ευρώ. Άμα βάλεις πάνω στην Ελλανδία, θα πληρώσεις 40 και 50 και 60 λεπτά παραπάνω. Καπέλο, γιατί? Είσαι πάνω στην Ισματία. Για ποιο λόγο είσαι πάνω στην Ισματία? Θα κατέβεις κάτω στο χωριό, θα βάλεις πιο φθηνά στο χωριό. Άκουρε, πούστε, σε βάζω να πληρώσεις 50 λεπτά καπέλο. Και το χωριό με τις ανεμογεννήτριες εδώ. Λες και είναι καλαμάκι, σαν καλαμάκια σε ποτήρι. Δεν χωράει μία δίπλα στην άλλη. Ωραία, πούστε. Ρε, ξεραίλα, ούτε φυσάει ούτε λαλάει έξω. Ρε, το στεράιχ εδώ. Βιέν, εδώ είμαστε. Βιέν, φτάσαμε. Τα πρώτα κτίρια, τα ψηλά. Ηλιακάδα, ηλιακαδούρα. Εδώ ο κύριος Βαστικόβι. Αυτά τι είναι, γραφεία πρέπει να είναι. Εν τω μεταξύ, μόνο δύο αυτοκίνητα βλέπουμε, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Χι 5, χι 6, μη 5, μη 6. Τα έχουν λες και είναι καραμέλες εδώ τα αυτοκίνητα. Αλλά Y30 δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον πρόεδρο στα McDonald's. Το χειρότερο McDonald's της Βιέννης. Είναι μέσα λες και είναι ξενοδοχείο. Και τώρα πόσο έχουμε ακόμα για Μόναχο? 3,5 ώρες. Γαντάκι μέσα στη Βιέννη. Πόσο έχει το diesel? 1,75 έχει το Ultimate. Μισό να μου το απλό. 1,52,9. Και πόσο τέγα μόνο στο δρόμο? 2,2. Ρε τι καπέλα ψάχνετε να πληρώνουμε ρε? Πάτε καλά ρε. Φουλάρε το παλικάρι. Φουλάρε το. Το πιπί είναι πολύ καλό. Το όπου μας έχει γαμίσει. Βγάζει γύρω στα 1500 χιλιόμετρα. Το Σκοπιανό 1200. Είναι καθαρό πετρέλαιο. Καθαρό. Α, πόσο παίρνει, πόσα λίτρα? Πόσα λίτρα παίρνει? 70 παίρνει τώρα. Παίρνει 70. Τώρα μπήκαν 24, πιστεύω καμιά 55 θα μπουν. Πάνω στο κεντρικό με βάζετε diesel, να μπαίνετε μέσα στην πόλη, να βάζετε. Απλά. Φτάσαμε. Αυτοί ήμασταν. Σπίτι, επιτέλους. Όπα, ξέρουμε να το δούμε. Η ώρα είναι 2 παρα 10. Πάμε για ύπνο επιγόντως. Κάναμε 20 ώρες στο δρόμο με μια στάση στη μαγευτική Βιέννη. Ευχαριστώ όσους είδατε το βίντεο. Αν θέλετε, παιδιά, κάντε ένα like. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, παιδιά. Τα λέμε. Γεια σας.